νομίζω είναι καθοδόν, αλλά και με το Αγίου Θοδόρου μας έχουμε την εκπροσώπηση των Αγίων Θοδόρων σήμερα και την εξοδότηση αναλόγω τις αποφάσεις που θα πάρθουν. Κύριε, είμαστε εδώ πέρα για ένα σημαντικό λόγο και ο σημαντικότερος λόγος είναι αυτή τη στιγμή ότι βλέπουμε μια τεράστια αναταραχή στην κοινωνία, σε όλη την ελληνική κοινωνία. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εμείς εκπροσωπούμε ότι έχουμε φτάσει σε ένα τέλμα και όταν λέμε ένα τέλμα βλέπουμε έναν δρόμο χωρίς επιστροφή. Είμαστε ο κλάδος με τα περισσότερα λουκέτα, με τις μεγαλύτερες απώλειες. Την τελευταία πενταετία, εμείς είμαστε με νούμερα και το ξέρετε πολύ καλά, την τελευταία πενταετία χάσαμε το 1 τρίτο της δύναμής μας. Το 1 τρίτο των επιχειρήσεων, οι 250.000 επιχειρήσεις και 1 εκατομμύριο άνεργοι φαίνονται και είναι στα γραπτά. Αντιθέτως, που εμείς έπρεπε να κλείνουμε αυτή τη στιγμή τους δρόμους και εμείς να είμαστε οι πρωταγωνιστές, βλέπουμε τον εαυτό μας να είμαστε πίσω, να δεχόμαστε αυτή την επίθεση, να έχουμε υποστεί αυτή την ήττα και να μην μιλάμε. Μαζευτήκαμε γιατί πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε όλοι μαζί, εάν πάρουμε μια απόφαση και να κοιτάξουμε το κοινωνικό σύνολο και όλους τους κλάδους, γι' αυτό είμαστε αυτή τη στιγμή εδώ πέρα, να σταματήσει αυτό το φαινόμενο, γιατί δεν είναι ένα φαινόμενο το ασφαλιστικό ή το φορολογικό που είναι δύο κεραία ζητήματα. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα κοινωνικό φαινόμενο, κύριοι. Και είμαστε υπεύθυνοι που ανεχόμαστε και βλέπουμε ένα κοινωνικό φαινόμενο να παίρνει μπάλα και να βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή όλοι με μια ητοπάτεια και με στρατηγικές του τύπου ότι χανόμαστε από μέρα σε μέρα. Και απλώς να είμαστε θεατές. Εμείς δεν θα υποδείξουμε, ούτε θα πούμε ότι πρέπει να γίνει 1, 2, 3 πράγματα. Εμείς είμαστε εδώ να συζητήσουμε με όλους τους φορείς. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα με τους εργαζόμενους μας. Γι' αυτό είναι και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων εδώ πέρα, ότι είμαστε μια γροθιά όλοι μαζί, ούτε με το δικαιωτικό σύλλογο, ούτε με την εστίαση, ούτε με οποιοδήποτε κλάδο. Εδώ πρέπει να βγούμε όλοι μαζί σύσσωμοι, να πάρουμε αποφάσεις. Όπως σας είπα, το θέμα είναι κοινωνικό. Δεν είναι μόνο το φορολογικό και το νομοσχέδιο που πρέπει να περάσει. Το ασφαλιστικό είναι 1.002 προβλήματα που αφανιζόμαστε. Εδώ ήρθαμε να συζητήσουμε. Θα πιστεύω ότι μέσα από αυτό το διάλογο να βρούμε μια χρυσή τομή ώστε να προχωρήσουμε μεθαύριο σε οποιαδήποτε κινητοποίηση είναι γραφτή. Το κλείσιμο των καταστημάτων, ξέρετε ότι στην περιοχή της Κορίνθου είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί είναι από 700 διαφορετικές επιχειρήσεις. Από την εστίαση, το καφέ, τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, οι μεγάλες πολυεθνικές. Συνάδελφοι που θέλουν να κλείσουν είναι ένα τεράστιο βήμα. Δεν έχει γίνει ποτέ καθολική επικράτηση στην Κόρυφο να κλείσουν όλα τα επαγγέλματα. Δεν έχει γίνει ποτέ αυτό. Είναι κάτι πρωτόγνωρο για μας, δηλαδή, εάν πάμε να κινηθούμε σε αυτή την πολιτική, θα είναι πολύ δύσκολο να τα βγάλουμε πέρα. Αλλά εδώ είμαστε να συζητήσουμε, γι' αυτό μαζευτήκαμε σήμερα εδώ, να ακούσουμε όλες τις κοινωνικές ομάδες και τους αντιπροσώπους από όλους τους κλάδους, ώστε να μπορέσουμε μέσα από μια συλλογικότητα, αλλά γιατί δυστυχώς. Δεν σταματάει σε αυτή τη συνάντηση που θα είναι μόνο σήμερα. Δυστυχώς και το επόμενο διάστημα, ο επόμενος καιρός, θα είναι δύσκολος για όλη την κοινωνία.